Ιερός Προφήτη, μισθόν προφήτου θα λάβεις. Και ο Ιερός Χρυσόστομος που ερμηνεύει τη γραφή ολόκληρη και ειδικά το σημείο εκείνο λέγει για όλους μας: θέλεις να υποδεχθείς εορτή προφήτου, τότε συγκεντρώσου στο ναό, τίμησε τον προφήτη. Δεύτερον, άκουσε τα κατορθώματά του προφήτη. Τρίτον, αυτά τα κατορθώματα που θα ακούσεις, κάντα καρπό της καρδιάς σου και μετά φέρε το έξω να τα ακούσει ο κόσμος. Τότε, αφού συμμορφώσεις οπωσδήποτε και εσύ τη ζωή σου στα γνάρια, πάνω στα γνάρια του προφήτη, δικαιούσε να λάβεις ένα ποτήρι νερό στο όνομα του προφήτη. Ο Άγιος λοιπόν προφήτης Ηλίας, που είναι μέγας, γιατί όσοι υπηρέσουν τον Θεό μεγάλοι είναι, ονομάζεται ζηλωτής Ηλίας, έτσι ονομάζεται, γιατί η καρδιά του, όπως αναφέρουν και οι ημνογράφοι, όπως αναφέρει και η Γραφή, ήταν πυρπολημένη από την αγάπη του Θεού. Μάλιστα, από την Αγία γέννησή του. Όταν γεννήθηκε, 4 νέοι ασπροφόροι με άσπρα ντυμένοι, αντί να σπαργανώσουν με ενδύματα το βρέφος που γεννήθηκε, το περιτύλιξαν στη φωτιά. Και ακόμη του έβαλαν και στο στόμα φωτιά, για να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι ο μέλλον ανήρ του Θεού θα είναι πυρή Θεού, πυρπολούμενος, γεμάτος θεϊκή φωτιά. Σύμβολο λοιπόν αυτή η φωτιά του ζήλου που είχε ο προφήτης Ηλίας. Η καιρή που διάγουμε, που περνάμε, είναι κρίσιμη. Οι φωνές έχουν σταματήσει, αλλά η Εκκλησία με την παρουσία των Αγίων και των Προφητών είναι και κηρύσσει και φωνάζει. Οι καιροί ου μενετή δεν μας περιμένουν. Όμοια με τη δική μας εποχή, η εποχή του προφήτη Ηλία, μάλλον και πολύ χειρότερη, γιατί δεν υπήρχε η ελευθερία της θρησκευτικής πίστεως μέσα στο λαό του Ισραήλ. Ο αληθινός Θεός ήταν υποδιωγμόν. Υποδιωγμόν. Θα μου πείτε, σήμερα δεν υπάρχουν τέτοια σημάδια? Και σήμερα υπάρχουν. Όταν καταργείται ή επιχειρείται να καταργηθεί, που δεν θα επιτευχθεί, όχι, γιατί λένε τα Άγια και τα Βιβλία ότι ο Κύριος είναι ακρογωνιαίος λίθος. Αγωνάρι που το βάζουν στη γωνιά για να στηριχθεί ολόκληρο κτίριο που λέγεται Εκκλησία. Και όποιος χτυπήσει επάνω στον ακρογωνιαίο αυτό λίθο, λυκμίσει, θα το κάνει σκόνη. Αυτό σημαίνει λυκμίσει. Λυγμίζω, λύγνισε λέει το αλεύρι, το περνάς από την κυσάρα, έτσι λοιπόν και ο Κύριος θα τον κάνει σκόνη, λυκμίσει αυτόν. Εμείς με τα δικά μας μάτια αλλιώς βλέπουμε και θολωνόμαστε και λέμε τι μένει γενέστε. Δύναται ο Θεός
μπορεί ο Θεός μέσα από τις πέτρες, μέσα από το τίποτα να βγάλει μεγάλα αναστήματα, να αναστήσει την εκκλησία μας και μαζί και εμάς. Έτσι λοιπόν ο προφήτης μέσα σε μια εποχή που το παν ήταν χαμένο από απόψεως Θεού, στάθηκε και κήρυξε μπροστά στο βασιλιά, άνοιξε το στόμα του, τον Αχάβ, και είπε: «Ζει Κύριος ο Θεός, και δια του στόματος εμού του προφήτου, επί 3,5 χρόνια δεν θέλει είστε ούτε δροσιά ούτε βροχή». Και ξηρασία επικράτησε στα πάντα, από ζώα έως φυτά, ποτάμια, λίμνες, δέντρα, τα πάντα ξεράθηκαν. Και η πείνα θέριζε ανθρώπους. Δεν εξαίρεσε ο Θεός τον προφήτη από την πείνα, και αυτός πείνασε για να καταλάβει τι είναι η πείνα και να σώσει τα χέρια του μετά, σαν πεινασμένος και πονεμένος κι αυτός, και να πει: «Κύριε, καταλαβαίνω την πείνα, δώσε λύσεις στα γεγονότα». Αλλά ο Θεός που βλέπει δεν δίνει τη λύση όποτε τη θέλουμε εμείς. Όχι. Έφτασε και ο προφήτης Ηλίας σε σημείο να λυγίσει. Να λυγίσει και να πει εκείνο το που ξέρουμε όλοι μας: «Κύριε, δεν πιστεύει κανένας εδώ στη γη που βρίσκομαι. Έχω μείνει εντελώς μονάχος. Γκρέμισαν τους ναούς σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου, και εγώ μονότατος έμεινα». Έτσι έβλεπε ο προφήτης, αλλά ο Θεός που όλα τα βλέπει έβλεπε ότι δεν ήταν μόνος ο προφήτης, και άλλοι περίπου 7,000 που δεν είχαν κλείνει, δεν είχαν γονατίσει μπροστά στα είδωλα. Όσο και αν φαίνεται ότι τα περισβάλλει ο διάβολος, υπάρχουν ψυχές που δεν φαίνονται, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά αληθινά προσεύχονται για όλους. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη δυστυχία που ο λοιμός θέριζε, και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Θέλεις να μάθεις τι είναι λοιμός?» Ακούμε: αυτοκτόνησε, γιατί δεν είχε να φάει. «Θέλεις να μάθεις τι είναι λοιμός?» Θα σου το πω εγώ. Ο λοιμός είναι ο χειρότερος τύραννος που στείνει, λέει, το θρόνο του μέσα στον άνθρωπο, του τρώει τα σωτικά, το λιώνει χειρολεκτικά και φτάνει σε ακραία σημεία, σε πολύ ακραία σημεία. Μάλιστα αναφέρεται ότι χέρια ανοιχτηρμόνων γυναικών, δηλαδή χέρια γυναικών που δεν είναι γυναίκες στην ουσία, γιατί δεν έχουν μέσα σπλάγνα γυναικεία, έψησαν εν καιρό πείνας και έφαγαν τα τέκνα τους. Αυτό σημαίνει λοιμός. Και βέβαια, λέει ο Χρυσόστομος, η κοιλιά που τα γέννησε τα παιδιά έγινε και τάφος των παιδιών. Αυτό σημαίνει πείνα, λοιμός. Βέβαια εμείς δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα, άρα δεν πονάμε τους πεινασμένους, δεν χαμπαρίζουμε από αυτά τα πράγματα. Καλά περνάμε εμείς, εντάξει, τι κάνεις, δόξα τω Θεώ, όλα τα προβλήματα είναι λυμένα. Χωρίς να μας νοιάζει τι γίνεται γύρω μας, όλα λυμένα. Ο Άγιος Προφήτης λοιπόν επείνασε, αλλά και πόνεσε, αλλά και προσευχήθηκε για να δώσει λύση ο Θεός στο μεγάλο πρόβλημα του λοιμού. Γι' αυτό και η εκκλησία λέγεται: «Κύριε, σώσε μας από λοιμό με γιώτα και από λοιμό με μικρογιώτα που είναι αρρώστιες», γιατί δεν υπάρχει χειρότερα πράγματα από αυτά. Προσέξτε. Μπήκε λοιπόν στη σπηλιά ο προφήτης, λέει, και προσέξτε το, και ήθελα να το διαβάσω, την ώρα που το διάβαζα εκεί κάπου, λέει, έστελνε, λέει, να το ταΐσει κόρακας. Λέει, είναι σκληρό, λέει, στη συμπεριφορά το κοράκι απέναντι στα νεογνά του.
Στα μικρά που γεννάει, λέει, είναι σκληρό. Δεν πρόλαβα να το δω τι ακριβώς εννοεί το σκληρό συμπεριφέρον, σκληρή συμπεριφορά. Και τον τάιζε, λέει, για να του θυμίζει ότι ξέρεις, οι σκληρές καρδιές δεν περνάνε. Χρειάζονται μπροστά στον Θεό μαλακές καρδιές που να μιλάνε και να ακούει ο Θεός. Άμα δεν σταματήσει αυτό, ο γρανίτης που είμαι μέσα δηλαδή, αυτό λέει το θέμα αυτό, άμα ο γρανίτης που είμαι μέσα δεν σπάσει, ώστε να καταλάβουμε τον πεινασμένο και τον πονεμένο, αν δεν πονέσουμε δηλαδή, δεν χαμπαρίζουμε. Ο προφήτης λοιπόν έπαιρνε την τροφή και έλεγε στον Θεό, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Και προσευχόταν μέσα, λέει, στη σπηλιά εκείνη που είχε μπει και ο προφήτης Μωυσής. Και εκεί του παρουσιάστηκε ο Θεός και του είπε, τώρα εσύ που έδεσες με το λόγο σου τον καιρό και δεν έβρεξε, πήγαινε και πες στον Αχάβ ότι θα λυθεί η πείνα και η ανοβρία. Γιατί είναι καιρός πια να αλλάξουν και αυτοί. Όταν βλέπει ο Θεός μετάνοια, το κυρίαρχο στοιχείο, το κυρίαρχο στοιχείο που ζητείται αυτή τη στιγμή είναι η μετάνοιά μας. Αν μετάνοια δεν έχουμε, θα πορευτεί ακόμα η πορεία αυτή που πηγαίνουμε προς το χειρότερο ακόμα, μέχρι που θα πούμε κι εμείς, Κύριε, δεν βλέπουμε ήλιο καθόλου. Τότε θα βγει ο ήλιος. Τότε θα βγει ο ήλιος. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν έφτανα σε σημείο ακρότατο και έλεγα ότι φεύγω από τη ζωή, τότε μου έλεγε, έλα πάλι, γιατί έχεις ακόμα σκοπό στη ζωή να επιτελέσεις. Και ακούστηκε με ο προφήτης από τον Αχάβ, τον κατάλαβε, άλλαξε τρόπο ζωής, η γυναίκα του δασκύρη. Η γυναίκα του ήταν άπιστη, σκυρή, άθρα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, ο Άγιος που σήμερα εορτάζουμε, ζητάει το ποτηράκι το νερό, όπως είπα στην αρχή, και αυτό το ποτηράκι είναι να μιλάει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η ζωή μας και όχι τα λόγια μας όπως τα δικά μου, αλλά η ζωή μας να είναι αυτή που θα μιλάει, γιατί ο άλλος τη ζωή μας μυρίζει και όχι τα λόγια μας. Αμήν. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αμήν, 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 ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Θεός, Κύριος και Θεέ, φανεμπή. Αγαλιάστε δίκαιοι.